Μαζί με άλλους 8 υπουργούς είχαμε συνάντηση σήμερα μαζί με την Επίτροπο Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως και με τον Αντιπρόεδρο, τον κύριο Τίμερμαν, για τα θέματα, για το θέμα της δέσμης κινητικότητας και του όρου του οποίου, ο οποίος έχει προστεθεί, ο οποίος προνοά επιστροφή του οχήματος κάθε 8 εβδομάδες στη βάση του. Κάτι το οποίο δεν είναι αποδεκτό από εμάς για δύο κύριους λόγους. Ο πρώτος είναι για το γεγονός ότι η Κύπρος είναι ένα νησί και επομένως αποκλείεται από την ενιαία αγορά, που είναι μια θεμελιώδης αρχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε θέσει το επιχείρημα μας και το είχαμε εξηγήσει δίνοντας ως παράδειγμα ότι ένα φορτηγό το οποίο σήμερα είναι αδειοδοτημένο στην Κύπρο και κάνει μια μεταφορά στις Βρυξέλλες, θα πρέπει να ταξιδέψει 3.000 χιλιόμετρα για να πάει στην Αθήνα, στο λιμάνι του Πειραιά και μετά περίπου ακόμα 3 ημέρες μαζί με το πλοίο, αν και εφόσον υπάρχει ακτοπλοϊκή σύνδεση, για να κάνει ακόμα 625 ναυτικά μίλια για να καταφτάσει στην Κύπρο και μετά να επιστρέψει πίσω ξανά ο οδηγός και το όχημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε άλλες χώρες για να συνεχίζει να λειτουργά. Επομένως, αυτό μας αποκλεί ουσιαστικά από την νέα αγορά και θέσαμε και τον προβληματισμό μας ότι αυτό μπορεί να λειτουργήσει και σαν δούριος ύπος για άλλα θέματα όπως είναι οι υπηρεσίες, προβλήματα. Το δεύτερο θέμα το οποίο έχουμε θέσει είναι το θέμα των περιβαλλοντικών, καθώς θεωρούμε ότι δεν συνάδει με τους στόχους που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το γνωστό πακέτο, με τη στρατηγική των Green Deal, καθώς οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις θα είναι πολλαπλές αντί να μειώνει την επίδραση στο περιβάλλον. Τόσο η Επίτροπος όσο και ο Αντιπρόεδρος μας έχουν ανακοινώσει ότι προχωρούν σε μια εκτίμηση αντιχτύπου, μελέτη αντιχτύπου, όπου αναλόγως του αποτελέσματος, εάν επιβεβαιωθούμε εμείς και οι ανησυχίες μας, θα κάνουν και τις αναλόγιες ενέργειες. Εάν και εφόσον δεν πετύχουμε την αλλαγή σε αυτού του όρου, δηλαδή της επιστροφής του οχήματος κάθε 8 εβδομάδες στη βάση του, τότε συζητήσαμε και με τους υπόλοιπους υπουργούς μεταφορών για νομικά μέτρα που πρέπει να καταθέσουμε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.